Ο Γιώργος με τον Κώστα είναι χαρούμενοι γιατί ταξιδεύουν για ψαροντούβεκο στη Σκύρο. Για καλή μου τύχη θα μπορέσω τελικά κι εγώ να τους ακολουθήσω στο ταξίδι. Το απόγευμα θα φτάσουμε στην Κίμη και το βράδυ, για πρώτη φορά στη ζωή μου, θα βρεθώ επιτέλους στη Σκύρο. Το νησί στο οποίο ο Γιάννης Βλάχος γύρισε τις ταινίες που στιγμάτισαν τη γενιά μου και με όθησαν στην υποβρύχια βιντεοσκόπηση. Με το χάραμα είμαστε στο δρόμο για τα βόρεια του νησιού, όπου θα συναντήσουμε τον Χρήστο, τον Αλέξη, τον Βαγγέλη και άλλα παιδιά που κατασκηνώνουν εκεί από εχθές. Περνώντας μέσα από το καταπράσινο βόρειο μέρος του νησιού, θα φανούν για πρώτη φορά οι έξω ποδιές, τα νησάκια που σκοπεύουμε να βουτήξουμε σήμερα. Τα βαθιά νεροφαγώματα στο τελευταίο μέρος της διαδρομής δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στην παραλία σε χαμηλό αμάξι. Όμως από τετρακίνητα είμαστε φουλ και για καλή μας τύχη τα παιδιά έχουν και βάρκ. Παιδιά, θα έχει λίγη προβατίνα όταν βγούμε. Τι είναι αυτό? Ωραία. 8.30 ώρα το πρωί. Προβατίνα από την Πορτιόλη. Έβαλα το ρολόι. Έβαλα το ρολόι να το δουν. Εντάξει. Θα ξεκινήσουμε το ψάρεμα σε κάποιες χαρτογραφημένες ξέρες γύρω από τα νησάκια. Κάτι κυνηγάει, ναι. Με όνειρα για μεγάλες μοβ συναγρίδες και χοντρές στήρες. Εδώ, κοίτα τι γίνεται δίπλα σου. Πηδάει εδώ πέρα. 33. Ας το λέω εδώ πέρα. Πέφτοντας στο νερό, θα καταλάβω ότι το ψηλό τελικά έσπαγε εξαιτίας μιας μεγάλης τούνας που αποφάσισε να κάνει ένα πέρασμα και κάτω από τα πόδια μου. Φτάνοντας στο πρώτο κεφάλι, θα με υποδεχθεί ένα μεγάλο κοπάδι με μανάλια μέχρι 2 κιλά.
Το ρέμα όμως είναι τόσο έντονο που κάνει τα ψάρια να κολυμπάνε μπροστά μου σχεδόν στατικά. Δυστυχώς όμως, μετά από μερικές βουτιές τριγύρω, δεν θα δω κάποιο καλό ψάρι και θα αλλάξουμε τόπο. Νέο κεφάλι και ακόμα μια φορά παλεύω με το ρέμα για να φτάσω στον πάτο. Εντοπίζω μια μεγάλη στήρα, αλλά το ψάρι χάνεται πίσω από το βράχο. Δυστυχώς ο ροφός θα παρασύρει και την στήρα βαθύτερα, οπότε θα ξεκουραστώ για λίγο στο σκάφος και θα επιστρέψω. Βρίσκομαι 10 μέτρα πιο μπροστά από το κεφάλι, ώστε να βουτήξω και το ρέμα να με παρασύρει τελικά εκεί. Πέρα από τον τριάρι ροφό που παρασέρνει το ρέμα όμως, δεν θα δω κάποιο άλλο ψάρι και κυρίως δεν θα δω τη στήρα που είδα νωρίτερα. Έτσι η επόμενη βουτιά θα γίνει στο λίγο πιο μπροστά σήκωμα που καθότανε πριν ο ροφός. Αυτή τη φορά ένας μεγάλος ροφός θα εντοπιστεί και θα μου δώσει βολή, την οποία όμως αποφασίζω να μην κάνω και να αφήσω το ψάρι. Ξεκούραση και αλλαγή τόπου για μία ακόμα βουτιά σε ένα πιο βαθύ κεφάλι.
Ένα διαφορετικό κοπάδι με πιο μεγάλα μανάλια θα εμφανιστεί, όμως πάλι δεν υπάρχει τριγύρω κάποιο από τα ψάρια που αναζητώ. Θεωρώντας ότι η μεγάλη στήρα που είδα νωρίτερα κάπου βράχωσε, θα επιχειρήσω μία τελευταία βουτιά στο κεφάλι, ελπίζοντας ότι το ψάρι έχει βγει πάλι έξω και θα την δω. Πράγματι, εντοπίζω τελικά τη στήρα μακριά στις φυκιάδες και πολύ αργά κινούμε πάνω της. Ταυτόχρονα βλέπω το μεγάλο ροφό να είναι πάλι έξω, όμως αυτή τη φορά γρήγορα θα τρυπώσει και θα συνεχίσω προς το κόψιμο. Σίγουρος ότι το ψάρι θα σπάσει, σημαδεύω με προσκόπευση ακριβώς δίπλα στη στήρα και όχι πάνω της. Δυστυχώς όμως η βέργα θα περάσει ξυστά και θα καρφωθεί στα φύκια πριν καν το ψάρι στρίψει. Μετά από τόσες βουτιές κόντρα στο τρομερό ρέμα, κατάφερα επιτέλους να πιάσω το ψάρι που αναζητούσα. Έλα. Θα τη σκοτώσω. Άστα. Τι δέχα. Δεν θα το σκέψω. Τι τα δέψα. 60 από... παραπάντα από 6. Όλο το ψυχείο. Μεγάλη στήρα. Είναι μεγάλη, ε. Όχι. Μόνο ένα ροφό έχει 15 κιλά και άλλο ένα 10. Δεν ξέρω που βγήκατε, ρε. Τους είδα απ' έξω. Έχουμε παγό. Αλλαγή τόπου για μια τελευταία βουτιά και καθώς κολυμπάω προς τον κάβο, κάτι μου χτυπάει στο μάτι από την επιφάνεια.
Γρήγορα οπλίζω μόνο τον μπούστερ του όπλου και βουτάω. Δυστυχώς για χιλιοστά, το ψάρι δεν θα τη φάει στο κεφάλι, αλλά ευτυχώς, για καλή μου τύχη, από την τρομάρα του θα βραχώσει. Γρήγορα λοιπόν, θα βουτήξω στην τρύπα και το πρώτο φαγκρί του μικρού είναι γεγονός. Φαντρή ρε μαλάκα. Απ' έξω του ρίξα και πήγε και βράχωσε, γι' αυτό σας πόταξα. Αλλά ευτυχώς το ξεχώριζα. Κώστας θα βρει έναν ωραίο ροφάκο που τελικά ο Γιώργος θα τον χτυπήσει, αλλά η Βέργα, οπλισμένη στην πρώτη σκάλα, δεν θα ξεπεράσει. Ευτυχώς, το ψάρι λίγο μετά θα βγει και η ωραία αυτή εξόρμηση θα κλείσει με μια υπέροχη ψαριά.
Τους ξεσηκώσαμε τους βλάρους. Ωραίο μέρος. Εκεί οι γλάροι που καθαρίσαμε κάνουν πάρτι. Στο μέλλον θα επιστρέψω σίγουρα στην πανέμορφη Σκύρο για να αναζητήσω τις συναγρίδες γύρω από τα μυθικά Βρυκολακονήσια.
Θέλουμε λίγο λαδάκι. Όπα, όπα, όπα. Δώσε μου επιτέλους. Άπα.